αυτό ευτυχώς ή δυστυχώς ισχύει για τα μισά γραπτά μου. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο μπορώ να πω ότι έχω γράψει δύο ειδών βιβλία, για τα μυθοπλαστικά μιλάμε, γιατί έχω και τέσσερα περίπου που δεν είναι μυθοπλαστικά, που είναι, ας πούμε, δοκίμια. Εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι μεταξύ αυτοβιογραφίας και χρονικού αυτά. Δηλαδή, το ακούει ο Σιμίτης Μητροπάνο, η δική μου Αμερική, λίγη ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και αυτό που ετοιμάζω να βγάλω, η υψηλή τέχνη της αποτυχίας. Αυτά τα τέσσερα δηλαδή είναι ένα είδος, ας πούμε, αυτό που είπα, μεταξύ χρονικού, να καταγράψουν την εποχή, και αυτοβιογραφίες, όχι με την έννοια να λέω τι κάνω εγώ με την οικογένειά μου, παρά μόνο αν αυτό μπορεί να αναχθεί σε κάτι ευρύτερο, ας πούμε, έτσι. Με αυτή την έννοια αυτοβιογραφίας, πνευματικής, ας πούμε, αυτοβιογραφίας. Λοιπόν, τα άλλα, τα μυθοπλαστικά, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, που είναι τα μισά είναι αυτό που πολύ σωστά λες, αλόκοτες ιστορίες, και χρησιμοποιούν τεχνικές thriller, μορφικά στοιχεία, έτσι, τρόμου, λαϊκής λογοτεχνίας των τελευταίων χρόνων, pulp fiction, ας πούμε, και διάφορα άλλα πράγματα, μέχρι το πορνό. Δεν είναι απλώς αλόκοτα δηλαδή, είναι, φλερτάρουν και με είδη λογοτεχνικά που είναι. Και τα άλλα μισά είναι, ας πούμε, πιο γλυκά βιβλία και πιο ρεαλιστικά. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα πρώτα μου, ας πούμε, Διόδια, τα Τζιτζίκια, οι φίλοι από τα πρόσφατα, η Μεγάλη Άμμος, ξέρω εγώ. Θα έλεγα ότι αυτές οι δύο πλευρές είναι, όχι δύο εαυτοί δικοί μου, είναι ένας διχασμός της δικής μου γενιάς, η οποία βρέθηκε στο μετέχμιο μεταξύ, ας πούμε, της προηγούμενης γενιάς των χίπης του Πολυτεχνείου, ξέρω εγώ, πες, όπου εκείνη είχε σχέση με συλλογικότητες και τέτοια οράματα, οπότε αυτά είναι πιο γλυκά, πιο ρεαλιστικά και αφορούν συνήθως παρέες τα δικά μου. Πάντως υπάρχει ένα πνεύμα συλλογικότητας σε αυτού του είδους τα βιβλία. Ή μέχρι συλλογικότητες όπως η Ελλάδα, ας πούμε, στη Μεγάλη Άμμο. Και στους φίλους παίζει αυτό. Τα άλλα φλερτάρουν με την γενιά των επόμενων, την ψηφιακή γενιά, η οποία είναι μια γενιά που έχει παραδοθεί στον ατομικισμό, γιατί αυτό ήταν το κλίμα μες στο οποίο μεγάλωνε. Και που αναγκαστικά οι πρωταγωνιστές είναι, εκφράζοντας αυτόν τον ατομικισμό, οι πρωταγωνιστές είναι ακραία πρόσωπα, όπως τον Εργένη, στη Λούλα, στο Μαύρο Γάμο, σε μια σειρά από βιβλία, στις ιστορίες της Λίμνης, που ζουν σε μια τερατώδη κατάσταση, ας πούμε. Δηλαδή, για μένα, αν υπήρχε ένα απλοϊκό μήνυμα σε αυτές τις δύο κατηγορίες, η μία λέει ότι, εντάξει, δεν είναι παράδεισο η συλλογικότητα, αλλά μπορεί να φέρει και κάποια γλυκύτητα, ας πούμε, και έχει και στοιχεία τοπικά, εθνικά, ιστορικά, αυτό, όποτε εμφανίζεται περίπου σε μένα. Και η άλλη πλευρά του ατομικισμού, των τεράτων κλπ, που τη βλέπω στους νεότερους, ένα παράδειγμα είναι ακόμα και οι ταινίες του Λάνθιμου που βραβεύονται, είμαστε και πολύ κοντά στην πρόσφατη βράβευση των Άλπαιων, ας πούμε, που νιώθεις ότι είτε τις κάνει ο Λάνθιμος, είτε τις κάνει ένας άλλης εθνικότητας, είτε γυρίζονται και μιλάνε ελληνικά, είτε παίζουν ελληνικά. Δηλαδή και οι συμπεριφορές ακόμα έχουν κάτι σαν υπνοτισμένοι, κινούνται και κάνουν. Δηλαδή δεν υπάρχει ρεαλισμός. Είναι καταφανώς επινοημένο αυτό το πράγμα. Υπάρχει και ένα μέρος της λογοτεχνίας των νέων που γράφουν στην Ελλάδα που μοιάζει με τις ταινίες του Λάνθιμου. Το λέω έτσι χοντρικά. Μπορεί να φλερτάρει με το φανταστικό, μπορεί να φλερτάρει με το. Και ένα μέρος των δικών μου γραπτών βεβαίως που λέω που είναι αυτά. Επομένως δηλαδή στην ερώτησή σου. Δεν είναι όλες μου ιστορίες αλόκοτες. Έτσι, οι μισές κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα. Και σε αυτές τις ατομικιστικές, να δείξω να το ολοκλήρωσα, τις βλέπω σαν εφιάλτη. Τις βλέπω δηλαδή σαν θρίλερ, τον ατομικισμό. Και πιστεύω ότι ζούμε, αλλά θα μας δοθεί φαντάζομαι ευκαιρία να το πούμε και παρακάτω, ότι αρχίζει τώρα μια νέα περίοδος με την οικονομική κρίση, που θα μας ξανασυνδέσει με τη συλλογικότητα της γενιάς, ας πούμε, του Πολυτεχνείου που λέω, των Χίπης. Του 70 και πίσω, ας πούμε, διότι θα οδηγηθούμε προς τα εκεί, πρώτον διότι έφτασε σε ένα παροξισμό ο ατομικισμός και σε ένα διέξοδο, και αυτός ο ατομικισμός, αυτόν τον γέννησε η ασυνδοσία της ελεύθερης αγοράς που μας έχει φέρει σε αυτά τα χάλια και σε αυτή την κρίση. Οπότε αρχίζει να ιτάται αυτό, να καταραίει με έναν τρόπο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν φαίνεται καμία εναλλακτική λύση, αλλά ακόμα και αγανακτισμένη, ήταν μια κίνηση για κάτι συλλογικό, έστω και αφόρμητο, ας πούμε. Τι στα όρια, αφού το λέω εγώ. Αυτοί σοκαριστήκαν τόσο πολύ που λέγανε στα όρια της φωτογραφίας.
Αλλά τι υποκρισία, παιδιά, ας πούμε. Σε όλη τη, τη. Και τι γεροντοκρατία, ας πούμε, του πνεύματος εννοώ γεροντοκρατία. Δεν έχω πρόβλημα, τι να κάνουμε. Γέροι και κομπαίνω σε αυτή τη σιγά-σιγά την τέτοια την κλάση. Αλλά δεν έχω πρόβλημα. Αλλά μιλάω για το μυαλό, για την ακαμψία. Δηλαδή, μια εποχή ολόκληρη, περάσαμε 20 χρόνων, που η εμπορευματοποίηση ακόμα και του γυναικείου σώματος έχει φτάσει στο πορνό να είναι να κάθεται η ελληνική οικογένεια, η παραδοσιακή, να φάει το βράδυ και να βλέπει από τη γιαγιά μέχρι το παιδί, ας πούμε, στο τραπέζι που τρώγανε, τη γογό Μαστροκώστα με τα οπίσθια, ας πούμε, σε πρώτο πλάνο και να λέει η πιο διάσημη πίσω πόρτα της Αθήνας σε διαφήμιση του Νίτρο ή του ποιου περιοδικού ήταν. Μέσα σε μια τέτοια, ας πούμε, ρωμαϊκή έκκληση ηθών. Τι συντηρητισμός, ας πούμε, και τι ακαμψία και τι σου λέει, ας πούμε, τα όρια της πορνογραφίας. Ποια όρια της πορνογραφίας? Μα η πορνογραφία είναι. Ο Πετρόπουλος μιλούσε για το θρίαμβο της πορνογραφίας στον 20ο αιώνα. Είναι τόσο χαρακτηριστικό στοιχείο μας της εποχής αυτής, των τελευταίων χρόνων ιδίως, του ύστερου, ας πούμε, 20ου αιώνα, όσο ήταν μια αντίστοιχη περίοδος που γνώρισε τέτοια έξαρση, ήταν, ας πούμε, η ελληνιστική χρόνη. Γι' αυτό και έχουμε και από τους εταιρικούς διαλόγους του Λουκιανού μέχρι η λέξη πορνογραφία στην τέχνη άρχισε να χρησιμοποιείται για κάποιον ζωγράφο, τον Παράσιο, που είναι ζωγράφος των ελληνιστικών χρόνων, που ζωγράφιζε σκηνές από τη ζωή των πορνών. Όπως και οι εταιρικοί διάλογοι είναι για τις εταίρες, ας πούμε. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο ήταν στην εποχή μας, βλέπετε Τζούλια Αλεξανδράτου ή δεν ξέρω τι, αυτή η αποχαλήνωση, ας πούμε, αυτών των πραγμάτων. Και βεβαίως δεν θα μπορούσαμε εμείς να γράφουμε λογοτεχνία με τον συντηρητισμό, ας πούμε, που είχε η κοινωνία της εποχής του Παπαδιαμάντη, ακόμα και του Ροΐδη, που είναι ένας σατυρικός συγγραφέας και παρόλα αυτά είναι κάπως κομψός το πώς τα λέει. Και ακόμα περισσότερο, πιο εκεί, ας πούμε, όχι περισσότερο, λιγότερο, του Εμπειρίκου, ο οποίος στην εποχή του, για να γράψει το Μέγα Ανατολικό, δεν τον δημοσίευε, ας πούμε. Ένας μεγαλοαστός, ας πούμε, ψυχίατρος και να μην μπορεί να δημοσιεύσει ένα έργο που ήταν, παρόλο που δεν, πώς το είπες, τα όρια της πορνογραφίας, δεν φλερτάρει απλώς, συνιστά πορνογραφία, αλλά βεβαίως εκεί η διαφορά είναι καθαρεύουσα. Και επίσης και δεν έχει καμία σχέση με το δικό μου ή με άλλα πράγματα που έχουν γραφτεί πορνογραφικά, ακόμα και στα ελληνικά, με την έννοια ότι το όραμα, όπως το είχε αναλύσει και ο Ελίτης του, ο Εμπειρίκος, ήταν ένα είδος προδρόμου των χίπης. Δηλαδή αντιμετώπισε το σεξ ως, πώς ήταν αυτό, ως, μέσα κάτω από ένα φως τρομακτικής αθωότητας. Με αποτέλεσμα να φτιάχνει αυτή την κυβωτό, ας πούμε, όπου όλοι παίρνονται γαμισιάδα, ας πούμε, ολόκληρη που είναι ο Μέγας Ανατολικός, όπου γίνονται τρομακτικά κτηνοβασίες, αυτά τα έσχη, αλλά με απόλυτη αθωότητα. Πουθενά δεν περιπλέκεται η κατάσταση που στον πραγματικό κόσμο και μόνο μια απλή μοιχεία, αν μαθευτεί, μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να κυνηγιώνται, ας πούμε, με, πώς το λένε, με ρόπαλα. Δεν είναι καθόλου περίεργο, διότι έχω κάνει σενάρια, γιατί ο κινηματογράφος είναι μεγάλη μου αγάπη, και πιο μικρός φλέρταρα με την ιδέα. Με έναν τρόπο πάντα φλερτάρω, αλλά ρε παιδί μου, γίνεται όλο και πιο δύσκολο, διότι πρέπει να είσαι σε μικρότερες ηλικίες, σε πιο κοντά σε αγέλες καλλιτεχνών, ας πούμε, γιατί το κινηματογράφος είναι σε μεγάλο βαθμό και συλλογική τέχνη. Μπορεί να υπάρχει ένας δικτάτορας που είναι ο σκηνοθέτης ή ο παραγωγός, εξαρτάται την περίπτωση, αλλά είναι ένα πράγμα που χρειάζεται μια κοινότητα άνθρωπων να δουλέψει, ας πούμε, έτσι. Αυτό τώρα το κάνεις μικρότερος, το κάνεις σε άλλη φάση, το κάνεις. Δηλαδή, τεχνικοί λόγοι, λέω εγώ μέσα μου, θα μπορούσα να πεις, με εμποδίζουν. Αλλά ο κινηματογράφος είναι μια μεγάλη αγάπη, όπως ήταν και η μουσική. Γι' αυτό και έχω, ας πούμε, κάνει φωνητικά σε δίσκους των Φατμέ, του Πορτοκάλωλου. Και πιο μικρός ήθελα να κάνω. Το σκεφτόμουν πάρα πολύ σοβαρά, ας πούμε, 18 χρονών, να κάνω μουσική, όχι καριέρα, πώς να το πω. Να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα παρά με το γράψιμο. Αλλά τελικά, δεν ξέρω, κυριάρχησε το γράψιμο. Έχω τη χειρότερη γνώμη για τα ιστορικά μυθιστορήματα. Δεν έχω κάποια. Καταρχάς, να πω κάτι σε σχέση με όλα αυτά που λέμε όλη αυτή την ώρα. Είτε μιλάμε για το πορνό, είτε μιλάμε για το αστυνομικό, είτε μιλάμε για το ιστορικό, είτε μιλάμε, δεν ξέρω, για το αισθηματικό, στην Λένα Μαντά, ας πούμε, πώς θα το ονομάσει αυτά τα βιβλία. Πιστεύω ότι αυτά είναι λαϊκά αφηγηματικά είδη που είναι σε άνοδο τα τελευταία χρόνια, επειδή είναι σε άνοδο αυτή η λαϊκή κουλτούρα, ας πούμε, η μαζική τέχνη,
από την, σε όλο το παγκοσμιοποιημένο, ας πούμε, χωριό. Φυσικά υπάρχουν δύο μορφίες. Δηλαδή στην Ελλάδα αυτά τα τρία κυρίως, ούτε το αστυνομικό καλά-καλά. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα μεταξύ του Μάρκαρη και των υπόλοιπων συγγραφέων αστυνομικής λογοτεχνίας σε αποδοχή, σε διείσδυση μες στην κοινωνία κλπ. Αλλά ουσιαστικά τα δύο μεγάλα είδη που άνθησαν εδώ λαϊκά είναι το ιστορικό και το αισθηματικό. Αυτό συμβαίνει, έχει συμβεί και σε άλλες ιστορικές περιόδους στην Ελλάδα, είτε την εποχή του Ροΐδη το 1870, ας πούμε, είτε ξέρω εγώ την εποχή του Βενιζέλου στο Μεσοπόλεμο, είχε ξανασυμβεί και υπήρχε η Μπουκουβάλα αναγνώστου, ας πούμε, που έγραφε αισθηματικά. Είναι οι δύο μορφές ελληνικές, ενώ ας πούμε στην Αμερική υπάρχουν και άλλα λαϊκά είδη που κάνουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει ο τρόμος, υπάρχει ξέρω εγώ το φάνταζι, υπάρχει ξέρω εγώ η επιστημονική φαντασία, υπάρχει αυτά τα οποία εδώ πέρα είναι περιθωριακά και πιο πολύ τα χρησιμοποιούν νέοι συγγραφείς για να τριφτούν με είδη που τους αρέσουν και που μέσα στην παγκοσμιοποιημένη κατάσταση επικοινωνούν. Λαϊκά πραγματικά είδη εδώ, από αυτά τα είδη είναι ούτε καν το πορνό που λέω εγώ. Δηλαδή δεν γράφεται, δεν έχουμε τέτοια σκηνή εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε. Ενώ σε άλλες χώρες υπάρχουν και τέτοια ακόμα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ιστορικό λοιπόν, εμένα δεν μου αρέσει, είναι προσωπική μου η δυσκολία επαφής με αυτό το μυθιστόρημα, ιδιοσυγκρασιακή. Αλλά εδώ επιτελεί ένα ρόλο. Δηλαδή σε μια εποχή που μπήκαμε πολύ μεγάλου ατομικισμού, το ιστορικό μυθιστόρημα επέτρεψε στους αναγνώστες να επιστρέψουν σε έννοιες συλλογικότητας. Δηλαδή όταν ο άλλος γύριζε, ας πούμε, στη μικραστική καταστροφή και γράφει για τα δεινά της φυλής, ας πούμε, το 22, κρούει μια χορδή, ας πούμε, συλλογικότητας, έστω και ένα αναγνώσμα φυγής στον αναγνώστη και στην αναγνώστρια. Οπότε παίζει και ένα τέτοιο ρόλο. Εμένα το πρόβλημά μου με τα ιστορικά είναι ότι δυσκολεύομαι να τα πιστέψω. Δεν έχω την απαραίτητη ευπιστία που πρέπει να έχουμε σαν αναγνώστες. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι όταν πάει και γράφει ο άλλος, ας πούμε, για το Βυζάντιο, όταν γράφει, ξέρω εγώ, για την μικραστική καταστροφή, όταν γράφει για την Τουρκοκρατία, προβάλλει ότι είναι γεμάτος αναχρονισμούς το κείμενό του. Δηλαδή, ότι πρέπει να προβάλλει σημερινές ψυχολογικούς τρόπους να βλέπουμε τον κόσμο και άλλους και φιλοσοφικούς πάνω σε άλλες εποχές, διότι διαφορετικά δεν θα είναι κατανοητό από τους αναγνώστες αυτό το πράγμα. Ότι είναι μοιραίο δηλαδή. Τέλος πάντων, εμένα ο στόχος μου πάντως, εξάλλου το δηλώνω και όλα, ότι είναι, προέρχεται από την Παψεύωνα του Ροΐδη, η δική μου, μια διασκευή είναι. Γι' αυτό και βασανίστηκα 10 χρόνια σχεδόν με αυτό το βιβλίο. Δοκίμασα διάφορους τρόπους για να μην υποπίπτω σε αυτά τα εγγενεία, ας πούμε, προβλήματα και αναπηρίες του ιστορικού μυθιστορήματος, για να μην υποπέσω σε αυτά. Και ένας από τους τρόπους, ας πούμε, που δοκίμασα ήταν, ξέρω εγώ, προσπάθησα να μεταφέρω την ιστορία στο μέλλον και να το κάνω σαν μια επόμενης μέρας, ας πούμε, ιστορία, όπου το 2800 ο πλανήτης έχει επιστρέψει σε κάτι αντίστοιχο με το μεσαιωνικό 800, αλλά που υπάρχουν και κατεστραμμένα κομπιούτερ, ας πούμε, υπάρχουν και... αλλά και είναι ένας μεσαίωνας, όπου ο κλήρος κυριαρχεί, ο Πάπας είναι η ύψιστη εξουσία, και να μεταφέρω όλη την ιστορία, δηλαδή, του θρύλου της Πάψας. Μην ξεχνάμε ότι η Πάψα ειδικά είναι ένας θρύλος όπως ο Δράκουλας ή ο Φάουστ. Δηλαδή μόνο στον 20ο αιώνα, εμείς δεν τα ξέρουμε γιατί έχουμε κολλήσει λίγο στο Ροΐδη, μόνο στον 20ο αιώνα έχουν διασκευάσει το θρύλο γύρω στους 10 συγγραφείς από όλο τον κόσμο. Η τελευταία περίπτωση ήταν μια Αμερικανίδα που έκανε ένα τεράστιο bestseller με το τίτλο «Η Πάψα Ιωάννα». Νομίζω λέγεται Ντόνα Γούλφο Κρός αυτή η συγγραφέας, που το είδε φεμινιστικά, ας πούμε. Εγώ αντίθετα το είδα σαν μια αλληγορία με στοιχεία σχεδόν γοτθικής αφήγησης, σαν μια αλληγορία για τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες κυνηγώντας την εξουσία που το βλέπουμε στις μέρες μας. Και στο τέλος η λύση που βρήκα ήταν να γράψω όλο το βιβλίο στον Ενεστώτα, ώστε να κοντράρω στο πνεύμα του παρελθόντος αυτού του ιστορικού, και απέφυγα να γράψω, σχεδόν δηλαδή δεν είναι κανονικό μυθιστόρημα, μοιάζει πιο πολύ με σενάριο. Περιγράφω μόνο τι συμβαίνει, εξωτερική δηλαδή δράση και συμπεριφορά των ηρώων, και τι λένε, όχι τι σκέφτονται. Ποτέ δεν λέω τι γίνεται μέσα στο κεφάλι τους και στην ψυχή τους, ώστε να αποφύγω να χρησιμοποιήσω αυτό που λέω ψυχολογισμούς, να μιλάω με φρεουδικά σχήματα για το 800 μετά Χριστόν, ας πούμε, και διάφορα τέτοια, που νομίζω ότι βρίθουν τα ιστορικά μυθιστορήματα από τέτοια πράγματα, και γι' αυτό δεν μένει συνήθως παρά σχεδόν τίποτα από τα ιστορικά μυθιστορήματα. Κατά περίοδους εμφανίζονται ιστορικά μυθιστορήματα και εξαφανίζονται μαζί με αυτές τις εποχές. Δεν λέω ότι θα μείνουν τα δικά μου βιβλία, αλλά
ας πούμε μεγάλες επιτυχίες από το θέμελι, με ξέρω τι πιθανότητα θα χαθούν, διότι πρόβαλε ο συγκεκριμένος, ας πούμε, το όραμα του εξυγχρονισμού που είχε, επειδή ήταν και ένα πολιτικό πρόσωπο πάνω στα ιστορικά μυθιστορήματα που έγραφε, μετά από κάποια χρόνια, 50, ξέρω, μισή γενιά κλπ, θα χαθεί αυτό το όραμα, δεν θα λέει τίποτα στους Έλληνες, όπως δεν λέει, ξέρω, κάποιες άλλες εποχές, ας πούμε, όραμα. Δεν θα επικοινωνεί αυτό το όραμα με έναν αναγνώστη άλλης εποχής. Με αυτή την έννοια το λέω. Καταρχάς, οπωσδήποτε είναι μόνη ιδέα, διότι από το 1995 που πρωτοεμφανίζεται στο βιβλίο μου στις έμονες ιδέες, σε ένα διήγημα που μιλάει για μια λίμνη, 8 βιβλία μου τοποθετούνται λιγότερο ή περισσότερο εκεί. Οι ιστορίες της λίμνης περιλαμβάνουν 3 από αυτά τα 8 βιβλία, τα οποία από την αρχή σκεφτόμουν ότι θα συνιστούν, ας πούμε, ένα σπονδυλωτό έργο, που είναι 15 ιστορίες που περιστρέφονται γύρω από αυτή την φανταστική, ας πούμε, πολύχνη θέρετρο, ξέρω πώς να το πω, οικισμό, τον οποίο έχω φτιάξει εγώ και είναι αποκλειστική μου ιδιοκτησία, και έχω και ένα χάρτη κάνει που τον έχω μέσα στις... τον οποίο έχω και στο site μου, στο δικτύο. Παίζει ένα ρόλο μέσα, δεν είναι διακοσμητικό στο βιβλίο. Δηλαδή, πραγματικά μου το είπαν και αναγνώστες, ας πούμε, αισθάνεσαι ότι συνδέονται έτσι περισσότερο οι ιστορίες ή καθοδηγείσαι, όχι για να δεις που πάνε ακριβώς και πώς κινούνται, αλλά για να αναδυθεί αυτή το θέρετρο, το φανταστικό χωριό, το οποίο, όπως λες, είναι έμονη ιδέα δική μου, αφού κρατάει 15 χρόνια τώρα. Είναι μια μικρογραφία σημερινού ελληνικού χωριού, αλλά κυρίως είναι κάτι επινοημένο. Είναι μια προσπάθεια, αν θέλεις, ας πούμε, που έκανα πειραματική, σαν δοκιμαστικό σωλήνας, ας πούμε, λογοτεχνικός, όπου δοκίμασα εκεί να δω κατά πόσο σε ένα σημερινό, επινοημένο βεβαίως, λογοτεχνικό νεοελληνικό χωριό, θέρετρο και όλα, μπορούν να εμφανιστούν πράγματα, ήθη και συμπεριφορές που μπορούν να εμφανιστούν και στη Μητρόπολη. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το βιβλίο συμβαίνουν πράγματα που μπορούν να συμβούν στο Τόκιο ή στη Νέα Υόρκη. Εμφανίζονται μομίκτες, εμφανίζονται τρομοκράτες, εμφανίζονται, ξέρω εγώ, παιδεραστές, εμφανίζονται τέρατα. Από αυτά και κανονικοί άνθρωποι, μέσοι άνθρωποι, μαζάνθρωποι, ας πούμε, από αυτούς που μπορούμε να συναντήσουμε οπουδήποτε στο δυτικό κόσμο ή στον παγκοσμιοποιημένο δυτικό κόσμο. Με έναν τρόπο, λοιπόν, αποτελεί το προϊόν ενός πειράματος, ας πούμε, ή το πεδίο ενός πειράματος η Λίμνη Αχαΐας. Όπου για μένα το αποτέλεσμα αυτού του πειράματος, αυτό που κατάλαβα εγώ, είναι ότι δυστυχώς αυτά τα τέρατα μπορεί να υπάρχουν ακόμα και στη μετεξέλιξη του παπαδιαμαντικού χωριού, ας πούμε, της Σκιάθου. Γιατί ο Παπαδιαμαντής σε μεγάλο βαθμό είναι ένα επινοημένο μέρος, ασχετά αν υπήρχε η πραγματική Σκιάθος, αυτό που είχε στη συνείδησή του, ας πούμε. Η μετεξέλιξη, λοιπόν, ενός τέτοιου αυθεντικού ελληνικού χωριού εκείνης της εποχής σήμερα, καταντάει, ας πούμε, να είναι ένα μέρος που δεν πολύ υπάρχει πνεύμα κοινότητας και οι κάτοικοι, οι υπεραστικοί από εκεί είναι τέρατα τα οποία με τα βίας επικοινωνούν το ένα με το άλλο. Τώρα αυτό είναι πελώριο θέμα. Καταρχάς έχουν γίνει... Συμφωνώ λίγο με τις συνωμοσιολογικές αυτές του Τόμας Πίντσον, που λέει ότι ακόμα και το δίκτυο είναι η παγίδα μας. Είναι το δεκανίκι μας και ταυτόχρονα η παγίδα μας. Ας πούμε, είμαστε όλοι φακελωμένοι μέσα στο ίντερνετ και οικειοθελώς. Υλοποιούμε πια παγκοσμίως το ειρωνικό σχόλιο που υπάρχει στο λάθος του Σαμαράκη, όπου όταν ο ανακριτής ανακρίνει τον ήρωα, του λέει ότι ονειρευόμαστε, λέει, έναν... μια κοινωνία όπου οι πολίτες θα προσέρχονται αυθορμήτως στον ανακριτή. Λοιπόν, κάτι τέτοιο συμβαίνει πολιτικά από μία πλευρά με τα ίχνη που αφήνονται και με το τι συμβαίνει στο ίντερνετ. Και πιστεύω ότι το ίντερνετ παρόλα αυτά έχει ακόμα ταυτόχρονα θύλακες ελευθερίας που δημιουργούνται. Και σίγουρα είμαστε στην εποχή μιας μετάλλαξης και της κοινωνίας που, ας πούμε, καλωδιώνεται και παραδίδεται σε αυτόν τον άειλο πολιτισμό, τον ιντερνετικό, τον ψηφιακό, και που δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί και όλο αυτό το πράγμα με το ίντερνετ. Δηλαδή, από τη μια μεριά βλέπω αυτή την πλευρά της ελευθερίας του, με την δυνατότητα των blog, οτιδήποτε μπορείς να πεις, έτσι. Είναι κατανοητό αυτό τι θεωρείται ελεύθερο εκεί μέσα.
που είναι ο αντίποδας, ας πούμε, του συμβατικού τύπου και των media των συμβατικών, ακόμα και των ηλεκτρονικών, τα οποία αποτελούν εργοστάσιο κατασκευής εικονικής πραγματικότητας. Τουλάχιστον το ίντερνετ ομολογεί ευθέως ότι είναι μια εικονική πραγματικότητα, με avatar, ας πούμε. Αλλά δεν ξέρω, είναι μια μεταβατική περίοδος. Μοιάζει εφιαλτική, σαν να υλοποιούνται όλες οι δυστοπίες, ας πούμε, που έχουμε ακούσει. Και ταυτόχρονα σαν να ανοίγεται ένα πεδίο ελευθερίας που κανείς δεν ξέρει που μπορεί να οδηγήσει. Είμαστε σε ένα μετέχνιο. Πάντα τα μετέχνια έχουν αυτή την κατάρα και την ευλογία μαζί. Γιατί άμα πέσει σε ένα σημείο που δεν είναι μετεχνιακό, αρχίζει η στράτευση. Πρέπει να μπει στον Ελλάς ή όπου αλλού, τέλος πάντων, εκεί. Σε όποιον, τέλος πάντων, είναι σε μια κατάσταση. Και τότε δεν μπορείς να είσαι ουδέτερος. Τώρα μπορούμε να είμαστε ακόμα σε αυτό το μετέχνιο, δηλαδή να είμαστε στο ίντερνετ και να μιλάμε εναντίον του. Να βλέπουμε την ελευθερία του και να φοβόμαστε και τον εφιάλτη του, ας πούμε, να υλοποιηθεί. Δεν ξέρω αν σου απαντάω σε όλα αυτά. Για τα άλλα, τα συμβατικά μέσα, θεωρώ ότι είναι, ας πούμε, μια μορφή σύγχρονης αστυνομίας. Ότι διαμορφώνουν και ελέγχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον πληθυσμό και σαν να έχουν υλοποιηθεί, έτσι, αυτό που είπα και πιο πριν, έτσι, με πολύ γλυκό τρόπο και δελεαστικό για τους ανθρώπους, οι χειρότεροι εφιάλτες των συγγραφέων, ας πούμε, επιστημονικής φαντασίας και δυστοπικών έργων. Εγώ πάλι όταν το άκουσα αυτό, σκέφτηκα ότι είναι το τέλος των εφημερίδων ή το τέλος των δώρων, ότι φτάσαμε εκεί στο τέλος, να δίνουν σύγχρονους ζώντες. Εντάξει, αστείευομαι λίγο, μακάρι να δίνανε και πιο πολλά, αλλά αναρωτιέμαι τι πραγματικά τους προσθέτει κάτι τέτοιο πέραν κάποιας, ας πούμε, πώς το λένε, αστρόσκονης, ας πούμε, που τέχνης και αυτής. Δηλαδή, πρακτικά, αν οι εφημερίδες δίνουν η μάχη των δώρων, δίνεται με μεγάλα. Με ακριβά, για να τα αγοράσουν οι εφημερίδες ώστε να τα προσφέρουν, είτε DVD με ταινίες πρόσφατες αμερικάνικες ή μεγάλες επιτυχίες, είτε με CD που είναι πολύ επιτυχημένα και που κάνουν λεφτά και που θα πάνε να τα πάρουν οι άνθρωποι. Το να δίνουν τώρα ένα βιβλίο δικό μου, πόσοι θα το πάρουν την εφημερίδα για αυτό το λόγο. Αναρωτιέμαι δηλαδή αν δεν είναι και λίγο οι τελευταίες μέρες της πομπιείας. Και είναι από ό,τι διαβάζω. Δηλαδή και ο τύπος διέρχεται πολύ μεγάλη κρίση ο παραδοσιακός και κανείς δεν ξέρει αν θα τα βγάλει πέρα με την οικονομική κρίση. Και νομίζω κυρίως η φάση με τα δώρα βρίσκεται στο τέλος της. Θύμιζε, το 6 εξέδωσα τους φίλους. Μέχρι τότε αυτή ήταν η θλίψη μου, ότι θύμιζε ένα καλογιαλισμένο σαλόνι. Καλογιαλισμένο δεν είναι πια, με τους βανδαλισμούς, είτε μιλάμε στο Λονδίνο, είτε στο Δεκέμβρη του 2008 εδώ, στα Δεκεμβριανά, ας πούμε, τα μικρά αυτά που τα λέγανε, είτε μιλάμε για τους αγανακτισμένους, ας πούμε, που είναι πιο ήπια εκδοχή, είτε μιλάμε για την Αραβική Άνοιξη, είτε για τους Ινδιγνάντους, ας πούμε, στην Ισπανία. Δηλαδή, η έξοδος των μαζών στο ιστορικό προσκήνιο και η απέτησή τους να αλλάξει η πολιτική, να γίνουν πιο οι ίδιοι ενεργοί πολίτες και να συμμετέχουν στην πολιτική, το παρκέ δεν είναι πια παρκέ. Αρχίζει να γίνεται λίγο αλάνα, ας πούμε, και σκάμα όπου μπορείς να κυλιστείς και χάμω, ας πούμε, και να νιώσεις πως είναι το χώμα και το νερό. Δηλαδή το πρόβλημα του παρκέ εννοούσα ότι είναι μια καθώς πρέπει ελεγχόμενη υπνοτιστική κατάσταση, σαν μολ. Ας πούμε, αυτό εννοώ παρκέ. Που το μολ, ας πούμε, είναι μιμείται την πλατεία μιας συνοικίας, αλλά λείπει η ζωή. Δηλαδή υπάρχουν οι άνθρωποι, αλλά είναι με μια απολύτως ελεγχόμενη συμπεριφορά. Δεν υπάρχει βρωμιά, δεν υπάρχει. Είναι απολύτως καθαρό, σωστό και ελεγχόμενο. Αυτό θύμιζε η Δύση, ας πούμε, πριν οι μάζες ξαναβγούν με την οικονομική κρίση στο ιστορικό προσκήνιο. Το να περιχαρακώνεται το άτομο στον εαυτό του και να παράγεται μια αυτιστική κατάσταση είναι το μόνο μέλλον που επιφυλάσσεται στο άτομο που θέλει να λέγεται μόνο άτομο. Εάν το άτομο γίνει πρόσωπο, δηλαδή, και προσπαθήσει να έρθει σε επαφή με άλλα άτομα και τα δύο αυτά ή τα πολλά άτομα μαζί προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν με τα πρόσωπά τους και να δημιουργηθούν συλλογικότητες, αυτό μπορεί να αποβεί μια σωτηρία του ατόμου. Και δεν το λέω τόσο σαν μαρξιστική ή, ξέρω εγώ, πώς να την πω αυτήν, κοινωνιολογική λογική. Ακόμα και η Ανατολή λειτουργεί έτσι. Δηλαδή, στην Ανατολή το άτομο είναι υποδιωγμόν, το εγώ είναι υποδιωγμόν.
θεωρείται, ας πούμε, πολύ σημαντικότερο να ανήκει σε ένα σύνολο, δηλαδή στην παραδοσιακή σκέψη της Ανατολής, έτσι, φιλοσοφική κλπ. Στη Δύση πάλι τα ατομικά δικαιώματα, το άτομο, ο ατομικισμός έγινε, ας πούμε, σημαία κάποια στιγμή. Νομίζω ότι ζούμε πια την παραμορφωτική του, ας πούμε, αλλοιωμένη εκδοχή που είναι φιαλτική. Και ότι πρέπει, πώς να πω, σύντομα, και θα γίνει αυτό, προς τα εκεί οδηγούνται τα πράγματα, να αναχαιτιστεί αυτό το πράγμα, να ανασχεθεί αυτή η πορεία, να δημιουργηθεί δηλαδή ένα αντίβαρο συλλογικό. Και η συλλογικότητα, το ζήσαμε στα καθεστώτα του σοσιαλιστικού μπλοκ, στρατοπέδου, και η συλλογικότητα έχει εφιαλτικές εκδοχές. Αλλά εξίσου εφιαλτική είναι και η εκδοχή της ασίδωτης ελεύθερης αγοράς που έχει γεννάει ασίδωτο ατομικισμό από την πλήρη εμπορευματοποίηση των πάντων που ζούμε τα τελευταία χρόνια εμείς εδώ και η Δύση γενικά. Ναι, αυτό είναι ένα βιβλίο, όπως έλεγα και στην αρχή, που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία βιβλίων που έχω δημοσιεύσει ήδη άλλα τρία. Το ακούω σήμερα στη Μητροπάνο, η δική μου Αμερική και λίγη ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας, που είναι βιβλία που μετεωρίζονται μεταξύ χρονικού και αυτοβιογραφίας. Το συγκεκριμένο που λέγεται «Η υψηλή τέχνη της αποτυχίας» και που μιλάει και για τις δικές μου αποτυχίες στην αυτοβιογραφική πλευρά, αλλά και για την ελληνική αποτυχία, δηλαδή για το γεγονός ότι, γιατί το βιβλίο αυτό είναι ένα χρονικό της τελευταίας δεκαετίας, της δεκαετίας του 2000. Ξεκινάει από τον Σεπτέμβριο του 2001, με την 11η Σεπτεμβρίου και με την επίθεση στους δίδυμους πύργους, και έχει ένα είδος ημερολογιακής μορφής και καταλήγει, ας πούμε, στο τώρα, στους αγανακτισμένους. Περιγράφοντας όλη αυτή τη δεκαετία στην Ελλάδα, στην εποχή μας, από τη δική μου, έτσι, οπτική γωνία, και μιλώντας για διάφορα πράγματα. Μιλάω μέσα για το μετρό, μιλάω για το μολ που έλεγα πριν, μιλάω για πολλές, δηλαδή, εκφάνσεις αυτού του, για το μπουρνάζι, μιλάω για πολλές από αυτές τις πλευρές που μας έκαναν να αυταπατώμαστε σε συλλογικό επίπεδο, όχι εμένα προσωπικά, στην Ελλάδα, ότι ξεκινήσαμε στις αρχές δεκαετίας ως μια χώρα σούπερ επιτυχημένη, που μπήκε στο ευρώ, που ανέλαβε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που έγινε μια από τις ισχυρές χώρες, μπλα 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 μπλα, για να φτάσουμε εδώ. Δηλαδή σε αυτό το χάλι, ας πούμε, τώρα, το οποίο είναι βεβαίως παγκόσμιο, η οικονομική κρίση, αλλά εδώ πέρα εκφράζεται με πρωτοφανή οξύτητα, ας πούμε, και έχουν καταρρεύσει τα πάντα. Και εκτός του ότι αυτό το βιβλίο αποτελεί μια προέκταση και των προηγούμενων που έλεγα, δηλαδή στο ερώτημα το ρητορικό, ακούει ο Σιμίτης Μητροπάνο, η απάντηση είναι ότι δεν άκουγε τις λαϊκές τάξεις, και ορίστε τώρα που καταλήξαμε, ας πούμε. Και είναι ένα βιβλίο που είναι κοινωνικό, πολιτικό, όπως νομίζω ότι ξαναεπανέρχεται και η πολιτικοποίηση, και ένα βιβλίο φυσικά λογοτεχνικό, γιατί σε μεγάλο βαθμό μπορεί να λειτουργεί και ως ένα... Έχω και κείμενα πολλά για τη λογοτεχνία, και για δικά μου βιβλία και για βιβλία άλλων, και νομίζω ότι θα μπορούσε να λειτουργεί και σε ένα είδος, ας πούμε, πώς να το πω, εισαγωγικά, μαθήματος δημιουργικής γράφης, εγχειριδίου για τη δημιουργική γραφή. Δηλαδή έχει πολλές πτυχές, είναι και το ημερολόγιο ενός συγγραφέα. Θυμίζει, τώρα που το είπα έτσι, αν δεν το είχε δώσει αυτό τον τίτλο ο Ντοστογεύσκη, θα τον έκλεβα. Ο Ντοστογεύσκη έχει βγάλει όλα τα δημοσιευμένα του κομμάτια, μέσα στα οποία δεν περιλαμβάνονται μόνο δημοσιογραφικά του κομμάτια, αλλά και διηγήματα που δημοσίευε στα έντυπα που εξέδιδε ο ίδιος, γιατί εξέδιδε διάφορα περιοδικά, εφημερίδες, και όλα αυτά κάποια στιγμή εκδόθηκαν σε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Το ημερολόγιο ενός συγγραφέα». Εκεί λοιπόν, όταν λέμε το ημερολόγιο ενός συγγραφέα, μιλάμε και για τη συγγραφική τέχνη και δουλειά και δραστηριότητα, αλλά και για την εποχή. Γιατί ένας συγγραφέας, σαν ζωντανή συνείδηση της εποχής του, ας πούμε, και της γενιάς του, μιλάει αναγκαστικά και για την κοινωνία και για την εποχή στην οποία γράφεται το έργο του και δημιουργείται.